Σε μια νέα εποχή όσον αφορά τη διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων εισέρχεται η Ήπειρος, καθώς μετά από μια μακρά περίοδο προεργασίας, συνεργασιών και επίπονων προσπαθειών, υπογράφτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής μεταξύ της Περιφέρειας και της Αναδόχου Εταιρείας η σύμβαση ΣΔΙΤ του έργου για την εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου. Στη διαδικασία παρέστησαν ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ευάγγελος Καπετάνιος, ο Ειδικός Γραμματέας ΔΙΤ Νίκος Ματζούφας και στελέχη του Υπουργείου. Επίσης, παρέστησαν ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Βασίλης Μιχελάκης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννης Λόλος, οι πρόεδροι των ΦΟΣΒΕ Ηπείρου κ. Στάθης Γιαννούλης, Αντώνης Νάστας και Σπύρος Κωνσταντόπουλος, οι δήμαρχοι Σουλίου Σταυρούλα Μπραήμη, Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος, Κόνιτσας Ανδρέας Παπασπύρου, οι αντιπεριφερειάρχες, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, περιφερειακοί σύμβουλοι και υπηρεσιακά στελέχη. Κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας, όχι γιατί σήμερα είσαστε στο Γιάννη, αλλά σε όλη αυτή την πορεία ήσασταν πολύ κοντά μαζί μας για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ίδιο θέλω να πω και για τον ειδικό γραμματέα, τον κύριο Μαντζούφα, που είναι ειδικός γραμματέας στα έργα παραχώρησης. Όμως θέλω να πω και για τον γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Καπετάνιο, όπως θέλω να πω και για το Υπερά και τον κύριο Μαμαλούκο, εκ μέρους των υπηρεσιακών παραγόντων. Σήμερα, για μας στην Ήπειρο, που αγωνίζεται, είναι μια σπουδαία μέρα. Όταν θέλεις να κάνεις ανάπτυξη, πρέπει να φτιάξεις αυτές τις υποδομές οι οποίες θα σου δώσουν το πλεονέκτημα. Έτσι ξεκινήσαμε σε πολλά μέτωπα. Ένα από αυτά ήταν η βιολογική και αποχετεύσεις σε όλες τις παραλίες της Ηπείρου και σε όλα τα δύσκολα οικοσυστήματα, γιατί η Ήπειρος έχει πολλά τέτοια. Αλλά το μεγαλύτερο έργο που ήταν να φτιάξουμε ήταν να λύσουμε το θέμα των σκουπιδιών, της ανακύκλωσης, αλλά κατά τέτοιον τρόπο ώστε να έχουμε και καλή τιμή. Θέλω να εξάρω ότι από την πρώτη στιγμή ήμασταν όλοι μαζί, ο πρώτος βαθμός και ο δεύτερος. Και αν θέλετε σήμερα στην εποχή τη δύσκολη, για την πατρίδα μας, εκεί είναι και το μυστικό. Πλέον όλα έχουν γίνει ένα. Ή είμαστε όλοι μαζί και έχουμε μια διαφορετική τύχη και αγωνιζόμαστε γι' αυτό, ή ο καθένας μόνος του χάνεται. Θέλω να πω κάτι. Σίγουρα στα δύσκολα κάποια στιγμή άλλοι ψαρνόμαστε, άλλοι λέμε πάμε μπροστά, αλλά το αποτέλεσμα είναι σπουδαίο σήμερα. Και είναι σπουδαίο όχι μόνο γιατί θα λύσουμε αυτό το θέμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ότι το 2019 πρέπει να είμαστε ταυτοποιημένοι. Εμείς ερχόμαστε και από το παρελθόν με μια συνεργασία όλοι στο θέμα των ΧΑΔΑ, που είμαστε η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που δεν έχει κανένα πρόστιμο, μηδέν πρόστιμο, γιατί συνεργαστήκαμε πάλι όλοι μαζί. Εκεί είναι το μυστικό της όλης προσπάθειας. Σήμερα κλείνει μια περίοδος 80 μηνών, κατά την οποία τεκμηριώθηκε η περιβαλλοντική αναγκαιότητα, η κοινωνική χρησιμότητα, η τεχνική εφικτότητα, η νομική εδραιότητα και η οικονομική βιωσιμότητα ενός κρίσιμου έργου για τον εξευρωπαϊσμό της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας, τόνισε από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Τατιάνα Καλογιάννη. Πολλές φορές αισθάνθηκα θλίψη και απογοήτευση από τη μη κατανόηση του νόμιμου, ευπρεπή και δίκαιο αγώνα για την υλοποίηση και του έργου αυτού. Σήμερα όμως νιώθω μια μικρή ικανοποίηση, γιατί όχι μόνο αγωνίστηκα για το σωστό, αλλά έπεισα και γι' αυτό. Γιατί δυστυχώς στην πολιτική, το σωστό δεν αποδεικνύεται με κάποιο μαθηματικό θεώρημα ή αξίωμα. Τα προβλήματα δυστυχώς δεν λύνονται κατευθείαν και από οποιονδήποτε, αλλά από υπεύθυνους πολιτικούς που γνωρίζουν, μπορούν
θέλουν και τολμούν. Επιλέξαμε να οδεύσουμε προς το μέλλον μέσω ενός δύσκολου δρόμου, στρωμένο όμως με αλήθειες. Δεν κινούμαστε στη σφαίρα ενός φαντασιακού κόσμου, αλλά αγωνιζόμαστε για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος στην τρέχουσα ασφαλή πραγματικότητα. Αυτό θα συνεχίσει να είναι η μοναδική μας επιδίωξη και το αποκλειστικό μας κίνητρο. Επιθυμώ όμως με την ευκαιρία, έστω και αδοκίμως όσον αφορά τη συγκυρία αυτή, να προκαλέσω και τον πολίτη που παρέχει κάθε πολιτική εξουσιοδότηση σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκτελεστικής εξουσίας να εκπαιδευτεί περισσότερο, ώστε να μην αποδέχεται και καταναλώνει ακρίτως τον λαϊκισμό από όπου και αν αυτός προέρχεται. Να κόπτεται για την αλήθεια, να μην αποφασίζει εν θερμό και να επιζητεί από τα πολιτικά πρόσωπα το καλύτερο δυνατό και εφικτό για το γενικό συμφέρον. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη μας μέσα από την καρδιά Αλέξανδρο Καρχιμάνη για την εμπιστοσύνη, την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση, καθώς και όλα τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και κυρίως τον συνεργάτη μου περιβαλλοντολόγο μηχανικό κύριο Γιάννη Παπαγιάννη, που συνεργάστηκαν αγόγιστα μαζί μου για την επιτυχή κατάληξη και του έργου αυτού. Επιπροσθέτως, η ατομική μου συνείδηση και η προσωπική μου επίγνωση των γεγονότων και των πρωτοβουλειών επιβάλλουν την ειδική αναφορά και μία στις κρίσιμες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Ευάγγελου Καπετάνιου, ο οποίος ήταν ένας εκ των καταληκτικών παραγόντων για την ταχύρυθμη διεκπαιρέωση αναγκαίων διοικητικών διαδικασιών και του Ειδικού Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα κ. Λίχου Ματζούφα, ο οποίος μας παρήχε αδιάλειπτα την εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση του. Και έτσι συντελέστηκε η ομαλή και απρόσκοπη σήμερα υπογραφή των συμβατικών τεφών. Τέλος, εύχομαι στην ανάδοχο, η οποία διαθέτει και το αναγκαίο μέγεθος, αλλά και έχει διακριθεί για την εξαιρετική αποτελεσματικότητα στη δραστηριότητά της, ευπρόθεσμη, τεχνικά άρτια, οικονομικά επιτυχή, υλοποίηση και του έργου αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμό απίφθινε και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Υπήρου Γιάννης Λόλος. Θα ήθελα να δώσω τα έψημα σε όλους όσοι συνεπάγανε προς αυτή την κατεύθυνση, ξεκινώντας λίγο από πιο παλιά, όπως γιατί θυμόμαστε και την ιστορία, το πώς κατασκευαστήκαν οι γητά στην ΤΕΠΕ, στην Ήπειρο, με τα ΜΑΤ και με τόσες αντιδράσεις, αλλά και φυσικά και στον Περιφερειάρχη κ. Καρχιμάνη και ιδιαίτερα στην κυρία Καλογιάννη, η οποία ήταν ενσαρκωτής όλες αυτές τις δράσεις. Η διεκδίκηση των απολυμάτων είναι ένα, πιστεύω, η πιο σημαντική δραστηριότητα που αφορά τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και παίζει σημαντικό ρόλο. Και θα έλεγα ότι παρότι η κυρία Πετράκη και καλώς είπατε ότι πετύχαμε την καμπυλότητα τιμή, γιατί αυτό είναι όσον αφορά τη τιμή πύλης των εργοστάσεων, για εμάς όμως από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για να πετύχουμε το στόχο και να απαλύνουμε τα νοικοκυριά μας και να έχουμε μικρό κοστολόγιο, πρέπει να κάνουμε και όλες τις υπόλοιπες δράσεις σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια διαχείρισης και στα πλαίσια του ΠΕΣΤΑ αλλά και του ΕΣΤΑ. Διότι αν δεν υλοποιήσουμε, δεν φτιάξουμε δηλαδή τους σταθμούς μεταφόρτωσης, δεν φτιάξουμε τις μονάδες κομπιστοποίησης, δεν φτιάξουμε τα πράσινα σημεία, δεν αποκτήσουμε 4 ρεύματα ανακύκλωσης και καταλήξουμε το μπλε κάδο, το κόστος θα είναι μεγάλο και δυσβάστακτο δυστυχώς με αυτή τη τιμή, τη μικρή πόσο προϊόντα πετύχαμε για τις τοπικές κοινωνίες. Τον κύκλο των τοποθετήσεων έκλεισε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε. Έχει αξία σε ένα έργο 80 μηνών να αναδείξουμε τη συνέχεια και τη συνεργασία. Αναφερόμενος δε στη μέθοδος ΔΙΤ, έδωσε συγχαρητήρια στην περιφέρεια Ηπείρου, υπογραμμίζοντας ότι είναι μία μέθοδος που έχει πλεονεκτήματα και μόνο πλεονεκτήματα. Σε μια αντίστοιχη εκδήλωση, ένας δήματος που με χαρίστηκε για την παρουσία και του πάρα έκανα το καλό, μου λέει πώς δεν έκανας, μπορούσες να το χαράσεις. Και είχε απόλυτο δίκιο. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από το θέμα της συνεργασίας που επιτεύχθηκε εδώ, το βλέπουμε σήμερα στην αίθουσα και είχε ένα πραγματικά λαμβρό αποτέλεσμα. Είναι σημαντική ημέρα η σημερινή, διότι έχουμε μια συμφωνία, ένα έργο πάρα πολύ καλό, ένα έργο το οποίο θα είναι πολύ χρήσιμο για τους πολίτες και για την κοινωνία ολόκληρη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι θέλω να υπερασπιστώ, επειδή έχει σημασία, τη μέθοδο την οποία επιλέξατε και σας δικαιώνει, τη μέθοδο της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.
είναι μια μέθοδος η οποία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και μόνο πλεονεκτήματα. Αν δούμε τα στοιχεία που παρουσίασε την προηγούμενη, τι θα δούμε. Έχουμε μια συμμετοχή του δημοσίου με 40% στην χρηματοδότηση αυτού του έργου και το υπόλοιπο 60% είναι ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι εάν ακολουθήσουμε στα σοβαρά τη μέθοδο αυτή, σήμερα ιδιαίτερα που οι δημόσιοι πόροι είναι πολύ μικροί, πολύ λίγοι, έχουμε μία δυνατότητα να κάνουμε γρήγορα πολύ σημαντικά έργα κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια. Και αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, διότι χρειαζόμαστε τώρα πολλά έργα στην Ελλάδα και να πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης τέτοιους που θα μας επιτρέψουν να βγούμε από την έγκαινη των προγραμμάτων και από την επιτήρηση των ξένων. Η σύμπραξη του δημοσίου λοιπόν με τον ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητο εργαλείο και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι τα λεφτά τα ιδιωτικά που θα βγουν και τα δάνεια και τα χρηματοδότηση υπόλοιπη είναι ποσά τα οποία δεν υπολογίζονται ούτε στο έγκλημα ούτε στο χρέος. Διότι υπάρχει κατανομή κινδύνων τέτοια τα οποία επιτρέπουν αυτά να μην υπολογίζονται. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε σημαντικά έργα χωρίς να διωγγώνεται το χρέος και το έγκλημα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ένα τέτοιο έργο και θα το ζήσετε σε τα επόμενα χρόνια από την, θα κατασκευαστεί στην ώρα. Θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Αυτό λέει μέχρι σήμερα εμπειρία από τα παρόμοια έργα σε άλλους όπως τα σχολεία και άλλα έργα που γίνονται με την μεθοδοσία. Έτσι γίνουμε μια πληγή των δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Ξεκινάμε με ένα χρονοδιάγραμμα που συνεχώς διορθώνεται, αλλάζει και επίσης ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσει και θα τελειώσει χωρίς αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού. Αυτό είναι μια δεύτερη πληγή των έργων των δημοσίων. Σήμερα ξεκινούσαν με χ προϋπολογισμό και κατέληγαν με 2 χ ως τελικό αποτέλεσμα. Και τέλος, αυτό το έργο θα ξεκινήσει με ένα επίπεδο ποιότητας και αυτό το επίπεδο ποιότητας θα διατηρηθεί το ίδιο σε όλη τη διάρκεια. Διότι ο ανάδοχος υποχρεωμένος να κρατάει αυτό το επίπεδο και ότι αν δεν το κρατήσει θα έχει συνέπειες που προφανώς δεν θα πρέπει να τις έχει. Είναι λοιπόν ένα εργαλείο η σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τον οποίο πολύ ορθώς επιλέξατε και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Και αυτό το εργαλείο έδωσε και ένα αποτέλεσμα από τα στοιχεία που ακούσαμε σήμερα πάρα πολύ θετικό.